κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα από τον Φλάς. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Και καλημέρα, καλό μήνα κύριε Γιουτίκα και καλή δύναμη. Το ζήτημα, ως φαίνεται, με εκείνη την μελέτη που έγινε, δεν έδωσε ακόμα τη λύση την οποία φαντάζομαι και εσείς επιθυμείτε. Σε μένα αναφέρεστε? Βέβαια. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί ναι, δεν είχα τη χαρά να ακούσω τη σύνδεση στην αρχή. Να πούμε καταρχήν ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Όχι, βέβαια. Είναι εδώ και 30 χρόνια αυτό το πρόβλημα της δυσοσμίας στη δική Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά η περιφέρεια έκανε και συνεχίζει να κάνει στο θέμα αυτό ό,τι δεν έκανε και ένας άλλος μέχρι σήμερα. Να ξεκαθαρίσω δεύτερον ότι είμαστε με τον πλευρό των κατοίκων και των δημάρχων. Γι' αυτό το σκοπό πήραμε μια πρωτοβουλία το 2017 και είπαμε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή τόσο καιρό, αντί να ακολουθούμε τη μυρωδιά όπως κάνανε άλλοι, αντί να κάνουμε βόλτες στο κορδελιό και να το παίζουμε λαγωνικά, είπαμε ότι για να δούμε τελικά τι φταίει, τι μυρίζουμε εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη και τι βήματα πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κινηθούμε συστηματικά. Άρα πρέπει να έχουμε στοιχεία και δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν αναθέσαμε στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρήπανσης Περιβάλλοντος ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα, για να δούμε και να ταυτοποιήσουμε τις δύσοσμες ενώσεις και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε τα αίτια και τις πηγές. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και το ανακοινώσαμε με κάθε επισημότητα σε συνέντευξη τύπου τον Φεβρουάριο, όταν πήραμε το ενδιάμεσο πόρισμα, και το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, πήραμε και το οριστικό πόρισμα. Και έχουμε ταυτοποιήσει και έχουμε δει ποιες ουσίες μυρίζουν και ποια είναι τα αίτια και ποιες είναι οι πηγές. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι, στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο όλη αυτή την έκθεση με τα επιστημονικά δεδομένα και τις πηγές του προβλήματος και προτείναμε ταυτόχρονα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρθουν από τη μεριά του Υπουργείου και από την πλευρά των δηληστηρίων. Όπως για παράδειγμα, κύριε Γιουτίκα, την τοποθέτηση κλειστών συστημάτων και αξιοποίηση της κατάλληλης αντιρρυπανικής τεχνολογίας για την πλήρη δέσμευση, απαγωγή και καταστροφή των αερίων υπομών από τη μονάδα φυλάκτου Ελώδους Λάσπη. Και κάποια άλλα μέτρα. Τώρα, πάμε παρακάτω. Μόλις έγινε αυτό, να ξέρετε, από το ενδιάμεσο πόρισμα, ο τότε υπουργός, ο κύριος Φάμελος, σε συνάντηση που είχε με τον τότε διευθυντή, τον κύριο Τσοτσορό, έβαλαν και δελτίο τύπου και είπανε ότι κάποια έργα έχουν δρομολογηθεί ήδη και κάποια θα δρομολογηθούν και τα πρώτα έργα θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2020. Από εκεί πέρα εμείς, επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε η διοίκηση του Υπουργείου, έχουμε νέο υπουργό και νέα διοίκηση στα ελληνικά πετρέλαια, εγώ η πρώτη συνάντηση που έκανα με υπουργό ήταν με τον κύριο Χατζηδάκη, τον οποίο ζήτησε συνάντηση, είχα συνάντηση μαζί του και φυσικά του κατέδασα και τις προτάσεις μας, αλλά και τι στοιχεία και δεδομένα έχουμε. Από εκεί πέρα εξελίσσεται η κατάσταση της αλλαγής κάποιων της διεύθυνσης στα ελληνικά πετρέλαια και αυτό που ζητάμε και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους κατοίκους και τον Δήμο και την περιοχή είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε δεδομένα, ξέρουμε τις πηγές, ξέρουμε και ποια είναι η λύση, να έχουμε και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πλέον και από το Υπουργείο και από τα ΕΛΠΕ, έτσι ώστε να ξέρουν και οι κάτοικοι και όλη η κοινωνία εν τέλει της περιφέρειάς μας ότι συγκεκριμένα έργα θα δρομολογηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε όταν τα έργα αυτά ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως έχει δεσμευτεί η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου και η προηγούμενη διοίκηση των ελληνικών πετρελαίων, τότε να ξαναέρθουμε, να ξαναμετρήσουμε για να δούμε τελικά αν το πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Κύριε Γιουτίκα, ο νόμος, κύριε Γιουτίκα, η νομοθεσία δεν σας επιτρέπει, ή εγχώρια ή κοινοτική, δεν επιτρέπει δικούς σας ελεγκτικούς μηχανισμούς να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ κατά πόσον αυτά τα οποία συμφωνείτε εφαρμόζονται για τους μεθόδους που έχουν να κάνουν με την αφύγρανση, με την αντιρρυπανική τεχνολογία. Όλα αυτά δεν σας τα επιτρέπει ο νόμος να τα ελέγχετε εσείς με κάποιους μηχανισμούς σας? Οι μεγάλες βιομηχανίες αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά από το Υπουργείο. Επομένως, ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου, που είναι οι ελεγκτές περιβάλλοντος που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, είναι κατήλυνα αρμόδιοι και έχουν ήδη, αν ρωτήσει και τους ίδιους, έχουν ήδη κάνει οι ίδιοι έλεγχο και έχουν σταλεί και σε αυτούς το πόρισμα της περιφέρειας. Εμείς βλέποντας λοιπόν μία, να το πω πόσο κόψα να το πω, μία αδυναμία τόσα χρόνια να βρούμε εν τέλει, ρε αδερφέ, τι μυρίζουμε, τι είναι αυτό που μυρίζουμε, γι' αυτό πήραμε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία και είπαμε θα πάμε ένα βήμα παραπάνω. Θα πάμε έξω από τις αρμοδιότητές μας για να δώσουμε μία απάντηση στους κατοίκους που έχουν πραγματικά δίκιο. Διότι εκεί που ζούμε, εάν δείτε
τι αναπνέουμε κάθε πρωί και κάθε βράδυ, πραγματικά είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, δηλαδή έχουμε χάσει πλέον και την κοινωνικότητά μας σε πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορούμε να κινηθούμε εύκολα και άνετα μαζί με τα παιδιά μας. Και ας το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και παιδί με πρόβλημα άσματος και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε τέτοιου είδους θέματα. Γι' αυτό έχουμε ότι μπορούμε να μην κοιτάξουμε αρμοδιότητες. Να δούμε τι φταίει. Αυτό κάναμε λοιπόν. Εμένα μου κάνει να το αναφέρω αυτό. Ναι, και αυτό μας είπε και η κάτοικος περιοχής, ότι στην έρευνα που έγινε δεν συμπεριλήφθηκαν όλοι οι παράμετροι. Και στα συμπεράσματά της υπάρχει μια στρογγύλευση. Ψέγει την περιφέρεια δηλαδή στο ότι δεν υπήρξε για τα μικροσωματίδια, νομίζω, μια αναφορά που είναι άοσμα, αλλά καρκινογόνα. Να μην τα κάνουμε όλα ένα άχταρμα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές μέθοδοι, οι οποίοι εφαρμόστηκαν από τους επιστήμονες. Εγώ είμαι απλά ένας πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι ούτε χημικός μηχανικός, ούτε περιβαλλοντολόγος, ούτε έχω τέτοια γνώση. Απευθυνθήκαμε σε ένα εργαστήριο στην Θεσσαλονίκη, στο Αστέριο Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν υπήρχε μέχρι το 2017 εργαστήριο που να ξέρει και να μπορεί να μετρήσει δύσφορμες ενώσεις. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και προσφέραμε στο Πανεπιστήμιο ένα υπερσύγχρονο εξοπλισμό που δεν διαθέτει κανείς σήμερα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα που έγινε για τα ελληνικά δεδομένα και ανοίξαν πραγματικά δρόμους. Και οφείλουμε να πιστέψουμε τους επιστήμονες. Μα ως ένα πόρισμα. Όχι μόνο ότι μυρίζουμε, βρήκαν και την πηγή. Αποδέχτηκε το Υπουργείο καταρχήν ότι όντως υπάρχει θέμα. Αποδέχτηκαν και οι υπόλοιποι φορείς. Μα και τα ΕΛΠΕ το αποδέχτηκαν μέτρα. Αυτό. Δεν, και αυτό λοιπόν, όταν μετά από 30 χρόνια βλέπουμε ότι έχουν συμβεί όλα αυτά. Και βγήκε μπροστά η περιφέρεια για να δώσει απαντήσεις. Και το έκανε. Και βλέπουμε ότι πολλοί κόσμοι μας εμπιστεύεται. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να περιμένουμε και τη νέα διοίκηση των πετρελαίων να δώσει ένα σαφέστατο χρονοδιάγραμμα των έργων. Και εδώ είμαστε και δεν θα περιμένουμε 3 και 4 χρόνια. Είναι έργα που τα οποία μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένα έτος, 18 μήνες, 6 μήνες, τι χρειάζεται το καθένα. Θα μας πούνε οι καθόλου αρμόδιοι τι πρέπει να γίνει. Και εμείς είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε και να πιέσουμε κι εμείς μόνοι μας για να γίνουν αυτά. Κύριε Γιουτίκα, να σας κάνω μια ερώτηση. Διαβάζω εδώ πέρα στην δήλωση που μας έστειλε στον ΦΛΑΣ το γραφείο τύπου των ελληνικών πετρελαίων, πως η εταιρεία παρουσίασε σε αντιπροσωπεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου την πρόοδο των συγκεκριμένων έργων και ενεργειών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης εγκατάστασης και τον προγραμματισμό νέων στην κατεύθυνση αυτή. Δεν υπήρξε παρόμοια ενημέρωση και της περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρώ θα πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, όπως παρουσίασαν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου τι κάνουνε, αυτό καταλαβαίνω από την ανακοίνωση, θα έπρεπε νομίζω και σε εσάς ως καθήλυν αρμόδιος να υπάρχει μια σχετική ενημέρωση στο τι, πώς κινούνται. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Εγώ σας είπα ότι επιδίωξα και ενημέρωσα τον καθήλυν αρμόδιο υπουργό. Επειδή μίλησα με ανθρώπους που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων, ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει το οποίο αφορά το νέο διοικητικό σχήμα, επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Σαφώς. Και φυσικά και θα έχουμε και μια επικοινωνία και το ζητώ και δημοσίως, όχι μόνο με μένα. Όλοι μαζί. Οι Δήμοι των Ελληνικών Πετρελαίων και η Περιφέρεια μαζί να μας καλέσουν, να μας ενημερώσουν. Και βασικά αυτό που θέλουμε είναι ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Δήμος Δέλτα υποφέρει, δεν είναι μόνο. Και ο Δήμος Δέλτα υποφέρει και ο Δήμος Πολεκαιωμένη. Το λέω γιατί έχετε με το Δήμο Δέλτα μια ιδιαίτερη λόγω καταγωγής. Είμαι κάτοικος. Μα γι' αυτό και κάτοικος. Δεν είναι μόνο καταγωγή. Ναι, και λέω ότι είναι καλύτερα απ' όλα, αφού φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο. Μετά από χρόνια έχουμε πλέον νούμερα, στοιχεία και αποτελέσματα. Και έχουμε και τις πηγές. Τι πιο ξεκάθαρο, τι πιο ωραίο και όμορφο για όλους μας, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ξεκάθαρο. Να το παρακολουθούμε κι εμείς και την εξέλιξη των έργων. Και εδώ είμαστε. Και αν χρειαστεί, θα το λέω και στον αέρα, ότι αν χρειαστεί το επόμενο διάστημα και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όμως κάποια έργα, να αναθέσουμε ξανά στο Πανεπιστήμιο μια νέα έρευνα για να δούμε τελικά αν αυτά τα έργα είχαν τελικά το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε, που είναι η εξάλληψη αυτού του πάρα πολύ δυσάρεστου φαινομένου. Μάλιστα. Άρα το μήνυμά σας προς τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης ποιο είναι, κύριε Γιουτίκα? Ένα μήνυμα να στείλουμε. Είναι ότι εμείς μαζί με τους κατοίκους είμαστε μαζί. Θα σας πω και το εξής, ότι εγώ πρέπει να πω και να ευχαριστώ και στις εθελοντικές ομάδες της περιοχής, διότι στο πρόγραμμα το ερευνητικό το οποίο έγινε με το Πανεπιστήμιο, από τα 170 δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν τους πρώτους μήνες, τα 31 ελήφθησαν μετά από ειδοποίηση των ίδιων των κατοίκων. Δηλαδή, το πρόγραμμα
συμμετείχαν και οι κάτοικοι που μας προσέφεραν μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Κύριε Γιουτίκα, το να γίνει μια επιδημιολογική μελέτη, από ποιον πρέπει να γίνει? Γιατί και αυτό μας είπε η κάτοικος εκεί, ότι έχουν ζητήσει, έχουν κάνει ως έτοιμα, έχουν καταθέσει το να γίνει μια επιδημιολογική μελέτη. Υπάρχει μια η οποία ολοκληρώθηκε από κάποιον γιατρό παλιά, του 2003, και έκτοτε αγνοείται αυτό το αίτημα. Αυτό που αντιλαμβάνεστε, ξεπερνούν τα όρια της περιφέρειας. Εμείς έχουμε στείλει τα αποτελέσματα ακόμη και στο Υπουργείο Υγείας. Σε όλους τα έχουμε στείλει όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά τα στοιχεία της έρευνας, η οποία έγινε. Και από εκεί πέρα, συγχωρέστε με, είναι και τα αρμόδια Υπουργεία και το Υγείας και το Περιβάλλοντος να πάρουν και αυτοί πλέον πρωτοβουλίες. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένα όρια και ευνοωτήτων και ανθρώπινο δυναμικού και γνώσης, έτσι, σε τέτοιου είδους θέματα που είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Εμείς όμως πήραμε μια πρωτοβουλία, πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους, μετά από 30 χρόνια, έχουμε στοιχεία, έχουμε δεδομένα, ξέρουμε τι είναι. Και φυσικά θέλουμε και ζητούμε μαζί με τους κατοίκους και με τον Δήμο, φυσικά και με τους όμορους Δήμους, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Καλή δύναμη. Καλό μήνα.